Μια 14χρονη κοπέλα σε ένα σχολείο, σε ένα γυμνάσιο στο Περιστέρι, από το οποίο προέκυψαν και όλες τρεις συλλήψεις τριών μαθητριών, 13, 14 και 16 ετών, για σωματική βλάβη, αλλά και απειλές στην 14χρονη, η οποία οδηγήθηκε στο παίδον, είχε κάποιες εκδορές αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Μάλιστα, της απέστειλαν και μηνύματα, καθώς ήταν στο νοσοκομείο, ότι θα σε αποτελειώσουμε. Έχουν γίνει βέβαια οι τρεις συλλήψεις, αλλά αναζητείται και ο ανήλικος, ο οποίος κατέγραψε αυτό το βίντεο, το οποίο διέρευσε στο ίντερνετ. Άρα φυσικά το κατέγραψε και το ανέβασε. Είναι αυτό που λέγαμε πριν και για το διασυρμό. Ακριβώς. Ότι παρατηρούμε ότι όχι απλά οι άνθρωποι, τα παιδιά πλέον, ο τρόπος επικοινωνίας τους είναι η βία, κατά κύριο λόγο τον τελευταίο καιρό με αυτά που βλέπουμε, αλλά μετά θέλουν να το διασύρουν, δηλαδή μέσα τους. Μπορεί να αισθάνονται ότι αυτό είναι και κανονικότητα. Mm. Που για μένα, αν με ρωτάτε, αυτό είναι το πιο τρομακτικό. Είναι το να περνάει η βία ως κανονικότητα. Θεατές ήταν τουλάχιστον 20 άτομα ακόμα, 20 μαθητές, συμμαθητές των παιδιών, οι οποίοι παρακολουθούσαν το θέαμα και δεν χωρίς έκαναν τίποτα. Να κάνουν τίποτα, και φαίνεται ότι μπορεί να το διασκέδασαν κιόλας. Απίστευτο. Χριστιανά, μας δίνεις μία πάσα για να υποδεχτούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για να βάλουμε